Δηλαδή, ναι. Λέτε, θα πάμε σε μια οικουμενική χωρίς τον Τσίπρα και χωρίς τον Μητσοτάκη. Τι χωρίς τον Τσίπρα, θα ψηφίσουν στη Βουλή αυτή. Θα τα στηρίξουν οι κοινοβουλευτικές ναι. ομάδες. Ναι. Η κυβέρνηση οικουμενική ποιον θα έχει πρωθυπουργό. Αυτό σας απασχολεί. Υπουργούς ποιον θα έχει. Εγώ θέλω να έχει πρωθυπουργό Ευρωπαίο που να μην κάνει αγκαρία όπως κάνει ο Σπίρτζης. Ο Σπίρτζης δήλωσε ότι την ιδιωτικοποίηση την κάνω κουρασμένος, την κάνω καταπιεσμένος. Ναι, δεν μπορώ να την κάνω. Δεν θέλουμε τέτοιους. Δεν θέλουμε τέτοιους. Τι θέλει τεχνοκράτες. Πώς. Έχουμε τέτοιους τεχνοκράτες. Έχουμε. Οι οποίοι τι θα παίρνουν εντολές και θα εκτελούν. Έχουμε και στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αν δεν είχαν βάλει Άδωνη, Βορύδη, Πάγκαλο, Βενιζέλο και όλους αυτούς και τον είχαν αφήσει να διαλέξει 20 τεχνοκράτες, η χώρα θα είχε ήδη σωθεί. Και αν ο Μητσοτάκης, ο τέτοιος ο Σαμαράς δεν επέμενε για γρήγορες εκλογές. Είχε την εντύπωση, Νοέμβριο ορκίσαμε τον Παπαδήμο. Και είχε την εντύπωση ο Σαμαράς ότι θα πάρει 50% και πήρε 18. Ναι. Αυτός πίεζε για... Πρόεδρε, με ακούστε λίγο. Είναι κάποια στελέχη και από τη μια και από την άλλη. Σου λέει, εμείς έχουμε διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ και όλος λέει έχουμε διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οι μεν θέλουν αύξηση των φόρων και οι άλλοι θέλουν ναι. μείωση των φόρων. Ωραία. Αυτά πώς θα παντρευτούν στην οικουμενική Ακούσε, κυβέρνηση να πάρει μπροστά η χώρα, οικονομία. Κύριε Χασακόπουλε, η χώρα πέφτει μπροστά μας νεκρή αυτή τη στιγμή και κινδυνεύει να φύγουμε από το ευρώ. Και αν γίνει αυτό, δεν ξέρω αν έχετε εκτιμήσει τι άλλο θα γίνει. Και ο Τσίπρας πώς άλλαξε γνώμη και κατέβασε που είπα τη φράση στα παντελόνια του. Όταν του είπανε, αντί μνημονίων και δανείων, έχουμε για σένα ζάχαρη και αλεύρι και ανθρωπιστική βοήθεια. Τότε τα έκανα πάνω του και υπέγραψε. Αμαχητή τα υπέγραψε όλα. Και εκείνη την υπογραφή του Τσίπρα της 12 Ιουλίου, εκείνη τώρα την στέλνουμε στα κεφάλια των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών ως κόπανο. Η υπογραφή εκείνη μεταφράζεται σε κόστος τώρα, αντικοινωνικό κόστος. Έτσι δεν είναι, να εξηγούμε τα. Η χώρα είναι νεκρή, δεν μπορούν οι κύριοι των κομμάτων να έχουν τα σχέδιά τους. Αντιλαμβάνομαι τα σχέδιά τους για εποχές άλλες, ήρεμες, που υπήρχε το περιθώριο να τα λειτουργήσουν τα σχέδια αυτά. Τώρα η χώρα κοίταται μπροστά μας και ετοιμό θάνατη. Τώρα. Αν συνεχίσουν την αδιαλαξία θα τους τιμωρήσει ο λαός όλους. Επειδή λέτε για και το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία.